καλοκαίρι θα ξαναπαίξετε για να σχαρούμε. Ο σύλλογος λοιπόν που είναι ευαίσθητος σε πάρα πολλά πράγματα δίνει μηνύματα στα παιδιά για να μπορέσουν να προχωρήσουν και να ξεχωρίσουν σε διάφορες τομείς. Αποφάσισε να απονέμει σήμερα ένα βραβείο στον μικρότερο ξεχωριστό μελισσοκόμο πάνω στην Άντρο. Αυτός ο μελισσοκόμος λοιπόν, ο μικρός, πήγε σε σεμινάρια, είχε δάσκαλο. Με τη βοήθεια των γονιών του έμαθε ό,τι είναι απαραίτητο για να μπορέσει να διατηρήσει τα μελίσσια του, τα δικά του μελίσσια. Με αποτέλεσμα θα βγάζει και το δικό του μέλι. Θα ήθελα να καλέσω τον δάσκαλο που είχε, τον κύριο Βαμβακά, να έρθει δίπλα μας. Ο μικρός αυτός μελισσοκόμος λοιπόν είναι 12 ετών μόλις. Με τα μαθήματα που έκανε, έχει 5 κυψέλες νομίζω, αυτή τη στιγμή, κύριε Βαμβακά. 6. 7. Γίνανε 7. Και μία που θα του κάνουμε εμείς δώρο, γιατί αυτό θα είναι το δώρο και το μελισσοκόμο με όλες μας τις ευχές, θα τις κάνει 8. Ο μικρότερος μελισσοκόμος πάνω στην Άντρο είναι ο Θοδωρής ο Βασιλικός. Ένα μεγάλο μπράβο και στους γονείς, τον Δημήτρη και τη Ζέφη, που βοήθησαν το παιδί να στηρίξει το θέλω του. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Μπράβο, Θοδωρή μας. Καταρχήν να συγχαρώ το Σύλλογο Γυναικών Κορφίου για την πρωτοβουλία αυτή την ξεχωριστή να βραβεύσει τον μικρότερο μελισσοκόμο όχι μόνο του νησιού, αλλά νομίζω και όλης της Ελλάδας. Γιατί ο Θοδωρής δεν έγινε μελισσοκόμος επειδή ήταν οι γονείς του μελισσοκόμοι ή στο περιβάλλον του υπήρχαν μελισσοκόμοι. Ο Θοδωρής ανακάλυψε τη μέλισσα, τον γοήτευσε η μέλισσα και αποφάσισε από μόνος του να γίνει μελισσοκόμος. Εδώ και πολλά χρόνια κάνω σεμινάρια και μαθήματα σε νέους μελισσοκόμους. Και ήταν πολύ ξεχωριστό για μένα να έρθει ένας τόσο μικρός μαθητής και να ζητήσει από μόνος του να μάθει. Και μάλιστα ήταν πάρα πολύ επιμελής. Ερχόταν με το μπλοκάκι του να κρατάει σημειώσεις και πάρα πολύ γρήγορα έχει εξοικειωθεί με τα μελίσσια και πλέον μόνος του μπορεί να τα διαχειριστεί. Είμαι απόλυτα βέβαιος ότι αν επιλέξει τη μελισσοκομεία σαν δραστηριότητα μεγαλώνοντας θα γίνει ένας σπουδαίος μελισσοκόμος και θα συνεχίσει και μια παράδοση του νησιού στη μελισσοκομεία που έχει βγάλει πολύ σπουδαίους μελισσοκόμους όπως ήταν ο Ρέρας. Συγχαρητήρια Θοδωρή και το περιεχόμενο της κυψέλης θα το κάνω εγώ δώρο. Έτσι θα έχεις λοιπόν 9 μελίσσια. Ήταν μια μέρα στο σχολείο που μαθαίναμε για τη μέλισσα στη μελέτη περιβάλλοντος και έβαλα μια παγίδα να πιάσω ένα μελίσι. Το όπιασα, έκανα σεμινάρια, μετά ο κύριος Κώστας μου έδωσε και ένα μελίσι δώρο. Τα είχα μέχρι που ένα χειμώνα είχαν ψοφίσανε αυτά τα δύο τα μελίσια και πήρα άλλα 3. Τα δυναμώναμε συνέχεια. Και τώρα έχω 7 μελίσσια και βγάζω και πολυμέλι και διάφορα πράγματα, όπως και κερί χτίζουμε. Σήμερα γιορτάσαμε το Μάη, μάλλον τον Κλείδωνα. Έτσι συνδυάσαμε στη σημερινή αυτή εκδήλωση να κάνουμε και την απονομή. Θέλουμε να ελπίζουμε ότι στο μέλλον μπορεί και άλλα παιδιά να παροτινθούν, να κάνουν τα δικά τους μελίσσια, να σπουδάσουν πάνω σε αυτό και να ξαναγυρίσουν στο νησί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.